Συντέκνησες, συντέκνητες, δεκνάτια, γεια σας και χαρά σας. Ο προχθές έτυχα όξω από ένα σχολείο που είχαν οι μαθητές κατάληψη. Μια δεκαρέ έναστρη αστυνομική όξω από την κλειδαμπαρωμένη πόρτα μετά του εισαγγελέως και από μέσα οι μαθητές να τραγουδούνε. Για γρήκα! Ω ντυρλάντα, ντυρλάντα, ντα, 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 ντυρλάντα, ντα. Κύριε, κύριε εισαγγελέα, ντα, ντα, ντυρλάντα, ντα. Μη με βάλεις φυλακή, ντα, ντα, ντυρλάντα, ντα. Κύριε, κύριε εισαγγελέα, ντα, ντα, ντυρλάντα, ντα. Εγώ δεν έκαμα κλοπή, ντα, ντα, ντυρλάντα, ντα. Κύριε, κύριε εισαγγελέα, ντα, ντα, ντυρλάντα, ντα. Τραβαλού να επιληφθείς, ντα, ντα, ντυρλάντα, ντα. Κύριε, κύριε εισαγγελέα, ντα, ντα, ντυρλάντα, ντα. Εγκλήματα τρανά να βρεις, ντα, ντα, ντυρλάντα, ντα. Για γρήκα, κύριε, κύριε εισαγγελέα. Πιπίτσα, γιατί πιπίτσα να έρθει ο εισαγγελέας με το ζόρι στο σχολείο και να θέλει να κόψει τις αλυσίδες της πόρτας, ε! Θέλει το καλό μας, θέλει να μάθουμε γράμματα. Δώστε στο παιδί παιδεία και όχι κοροϊδία. Ναι, ναι, μετωδία. Δώστε στο παιδί παιδεία και όχι κοροϊδία. Είδες όμως πιπίτσα, πιπίτσα. Μόλις του το έπαιρνε ο Αρσένης, ήρθενε. Ενώ άλλοι που τον εκαλούνε, κάνει τον κουφό. Ήταν, και δεν εκαλέσα και δεν πήγαινε. Α, Ρίτσα, ο Τριανταφυλόπουλος. Δυο εβδομάδες έδειχνε συνέχεια στην τηλεόραση το επίμαχο βίντεο με τον Κροκρολί και όλοι εκοιμούντονε. Αλλά θα μου πεις, τα μεσάνυχτα που παίζει η ζούγκλα, ο νόμος, κοιμάται και ονειρεύεται. Ε, γέλα μωρέ, γέλα. Για γρήγορα. Δεν μου λέτε, όλα τα κοπέλια που πάνε στο σχολείο έχουν την ίδια ευκαιρία για να μάθουν ή αυτό το παιδιό που οι πατεράδες είναι πιο πλούσιοι, μαθαίνουν πιο πολλά. Τα ίδια μαθαίνουν όλοι. Φτάνει να το έχουν όρεξη. Ναι, όρεξη να το έχουν. Στο καλό να πας δεκτός. Αν μια φορά τον έκανε και φροντίζει, έτσι πιο καλά. Ξέρω εγώ εκπαίδευση. Να πεις μωρέ τα παραπονά σου, έλα με πέρα. Εγώ παραπονά. Όσων μαθητών οι πατεράδες είναι πλούσιοι, αυτοί οι μαθητές μαθαίνουν πιο πολλά γράμματα. Ναι. Γιατί, εξήγησέ μας το. Γιατί έχουν καθηγητές. Ιδιαίτερους και τα κάνουν. Ένα κακό μπέρδες οι φτωχοί, πρέπει να τα μάθουν στο σχολείο μόνο. Από πού είσαι του λόγου σου. Αλβανία. Αλβανία. Πώς πάει εκεί πέρα η παιδεία, να πούμε τα σχολιά δουλεύουν ναι. Ή έχουμε και εκεί πέρα καταλήψεις και τέτοια πράγματα. Δουλεύουν. Δεν κάνουν και καταλήψεις, ούλα πάνε και ρολόι, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν μου λέτε όσων μαθητών οι πατεράδες είναι πλούσιοι, αυτοί οι μαθητές μαθαίνουν πιο πολλά γράμματα. Όχι. 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 Αυτό ακούγεται τελευταία, ότι με τα φροντιστήρια έχουν ευκαιρίες να τους κάνουν ιδιαίτερα και αυτά. Όποιος το έχει όρεξη μαθαίνει. Εξαρτάται από το παιδί. Υπάρχουν παιδιά που ίσως είναι φτωχά παιδιά και μαθαίνουν, πολλά πράγματα και καλύτερα. Και τα πλούσια. Αυτό εξαρτάται από τη θέληση. Από τη θέληση του παιδιού. Κάνεις φροντιστήρια. Κάνεις. Τα πληρώνει ο πατέρας, σαν δεν είναι. Ναι. Μαθαίνεις, δηλαδή τα φροντιστήρια τα κάνεις για άντα, επειδή στο σχολείο δεν τα μαθαίνεις τα γράμματα. Και πρέπει να πας μέσα στο φροντιστήριο με το ζόρι να στα βάλουν στην κεφαλή και να πληρώνεις κιόλας. Όσων μαθητών που πάνε σχολείο, οι πατεράδες είναι πλούσιοι. Αυτοί οι μαθητές έχουν ευκαιρίες να μάθουν πιο πολλά γράμματα. Έχουν, άμα πληρώσουν. Πληρώνουν, άμα πληρώσουν. Δεν εξαρτάται από τη θέληση και του μαθητή. Αναλόγως. Και τώρα η σημερινή δήλωση του Αρχιεπισκόπου επί του θέματος της παιδείας. Η δήλωση θα ανακοινωθεί από τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου που είμαι εγώ ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Τι, να εμφανίζεται στην τηλεόραση περισσότερο ο εκπρόσωπός μου και να γίνει αυτός πιο δημοφιλής από μένα. Και σαν πιο δημοφιλής που είμαι, σκέπτομαι να γυρίσω και σύριαλ εις τον Αντένα. Είναι σίγουρο πως θα φάω τη λάμψη και τους παντρεμένους που έχουν ψυχή. Το δικό μου σύριαλ θα ονομάζεται «Και οι αρχιεπίσκοποι έχουν ψυχή». Μα τι ήθελα να πω για την παιδεία. Α, ναι, ναι, ναι.
Θα σας το πω σε λίγο για να έχω δικαίωμα επανεμφανίσεως εις την τηλεόραση. Για γρήκο. Το λοιπόν, μάγκες, να αφήσουμε τα κάλαντα και να πάμε να βρούμε καμιά δουλειά, να βγάλουμε καμιά δεκάρα. Ο αγώνας θέλει και γεμάτο στο μάχη. Διαφωνώ, Γιαννάκη, να αφήσουμε τις εγκαταλείψεις και να αρχίσουμε τα μεροκάματα. Α, πρέπει πίτσα. Ποιος μίλησε για μεροκάματα. Να πάμε να πούμε τα κάλαντα. Ναι, Γιαννάκη, να πούμε τα κάλαντα. Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια. Όχι, είστε βλαμμένε, είστε βλαμμένε. Όχι αυτά τα κάλαντα, αυτά που θα σας πω εγώ. Ακούτε, το 2000 έρχεται γέμα, γεμάτο καταλήψεις για την παιδεία μας αυτή. Πάσχη, πάσχη από καταλήψεις, τις γιατρούς καλέσαμε. Για να την εξετάσουν, φαρμακά να τις δώσουνε. Την τρέλα να δαμάσουν και του χρόνου. Είναι φτηνά, μας τα πουλούν φτηνά ή... ή τον βάλουν πιπέρι, όχι. Όχι, είναι φτηνά. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Έχετε εγγονάκια, παιδιά που πάνε στα σχολεία, στα γυμνάσια. Δεν μου λέτε... Έχω παντρεμένα εγγόνια. Να σας ζήσουν. Δεν μου λέτε, όσων μαθητών οι πατεράδες είναι πλούσιοι, αυτοί οι μαθητές μαθαίνουν πιο πολλά γράμματα. Όχι, εξαρτάται από το παιδί δηλαδή. Από την ανατροφή και τι θέλεις. Κάνεις φροντιστήρια. Ναι. Άρα του περισσεύουν και δίνεις τα φροντιστήρια. Γιατί δεν κάνεις φροντιστήρια στο σχολείο, δεν του μαθαίνουν τα γράμματα καλά καθηγητές. Μαθαίνεις. Και στο φροντιστήριο δεν πάει και κάνεις. Με το ζόρο στα βάλουν στο μυαλό μέσα. Ή τα άλλα γράμματα μαθαίνεις. Αγγλικά. Πώς? Αγγλικά. Αγγλικά. Για πες μου μερικά αγγλικά που έχεις μάθει εσύ. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα αρχίζω. Πες μου κάτι πρώτες λέξεις που έχεις μάθει. Έμασε τα χρόνια πολλά στα αγγλικά. Άντε μπράβο. Δεν τα ξέρω. Πάνω από εμάς. Δεν τρέμε μουσκάρισε. Κάμε τα μου. Γιατί ο Αρσένης έχει το κοπέλι του σε κολέγιο και όχι σε δημόσιο σχολείο. Γιατί είναι υπουργός και έχει πολλά λεφτά. Είστε βλαμμένες. Ο Αρσένης έχει το κοπέλι του σε κολέγιο και όχι σε δημόσιο σχολείο. Γιατί το δημόσιο σχολείο είναι δημόσιο. Πώς λέμενε δημόσια γυναίκα, ε. Αλλά ας ακούσουμε, ναι, ή τα δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος για την παιδί. Δεν πιστεύω να έπαινε πράγμα ανέκδοτα. Για γρήκα. Γρήκα. Μαθητές, είστε αφελείς. Τη δήλωσή μου θα σας την κάνω σε άλλη εκπομπή για να σας κρατώ σε αγωνία όπως ο Φόσκολος όλη την επικράτεια. Γιατί μην ξεχνάτε πως και οι αρχιεπίσκοποι έχουν υψηλούς δείκτες τηλεθέασης. Για γρήκο. Γιατί ο Αρσένης έχει το κοπέλι του σε κολέγιο και όχι σε δημόσιο σχολείο. Γιατί είναι υπουργός και έχει πολλά λεφτά. Μην ξεχνάτε και οι αρχιεπίσκοποι έχουν ακροαματικότητα. Πατελόνια, μπλούδες, καλά πάει, καλά πάει. Κιλώτες, καλά πάει. Και κιλώτες που δεν παίρνουν τώρα πολλά. Μετά αύριο τις γιορτές, μετά τις γιορτές θα πάρουν. Α, μετά. Βέβαια, μετά τώρα θα είναι σαρακοστή. Για γρήγορα. Τι είναι γρημνή, τελείωσε. Όχι, τελείωσε, βάλουν τα παλιά. Α, τα παλιά. Άμα περάσει σαρακοστή, θα βάλουν τα καινούργια να αρχίσουν να κουνιούνται. Εντάξει, θα πάρουμε να μάθουμε τώρα, άντε. Λοιπόν, συντεκλέ μου ήταν να σου πω. Γέλα, μωρέ, γέλα! Έζησα πολλά χρόνια στην Νότια Αφρική. Ναι. Και ποτέ ήρθα εδώ πριν πολλά χρόνια στην Κρήτη, ήμουνα μαύρος. Αλλά ήπια πάρα πολύ γάλα και άσπρησα. Και τώρα άσπρησες. Από πού είσαι του λόγου σου. Δε, στην Ουκρανία, δε, εντάξει. Δε, από πού είστε εσείς. Από Ουκρανία. Και εσείς από Ουκρανία, δεν μου το λέτε από την αρχή. Λά. Είσαι εδώ Έλληνας ή από Αλβανία ή Ουκρανία ή... Αλβανία. Αλβανία. Βούλγαρος είστε. Δεν ξέρετε δηλαδή τα περ της Ελλάδας επειδή είστε Βούλγαρος. Να είστε καλά, χαιρετίσματα στη Βουλγαρία. Για γρήκα!